Σε ένα ακόμα μάθημα από τα θρησκευτικά της πρώτης γυμνασίου, αφού ολοκληρώσαμε την ανάλυση για τα θαύματα, προχωρούμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα, καθώς μέσα από το βιβλίο μας αναπτύσσεται όλη αυτή η πορεία προς το πάθος του Χριστού. Είναι χαρακτηριστικός άλλωστε και ο τίτλος «Ο Χριστός προσφέρει τη ζωή του για να ζήσει ο άνθρωπος». Και μέσα στο βιβλίο υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε γεγονότα πάρα πολύ χαρακτηριστικά για την πορεία προς το πάθος και βέβαια υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε και συγκεκριμένες έννοιες μέσα από αυτή την πορεία που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την χριστιανική διδασκαλία και θεολογία γενικότερα. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο να χωριστεί αυτό το μάθημα σε δύο μέρη και στο πρώτο μέρος, μιας και γίνεται αυτή η αναφορά σε πολύ χαρακτηριστικά γεγονότα τα οποία αναφέρονται στην Εκκλησία μας κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος είναι ιδιαίτερα σημαντικό μιας και πλησιάζουμε κιόλας προς τη Σαρακοστή και είναι και μια περίοδος προετοιμασίας να δούμε λίγο αυτά τα σημαντικά γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, αυτή την πορεία προς το πάθος, τι εορτάζεται στην Εκκλησία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα πρώτα για αυτά τα γεγονότα και συνέχεια να αναλύσουμε τις πολύ σημαντικές θεματικές που μας καθοδηγεί άλλωστε και το ίδιο το βιβλίο. Για να δούμε λοιπόν λίγο αυτή την πορεία προς το πάθος αρχικά και δεύτερον να δούμε τι συμβαίνει στην Εκκλησία την Μεγάλη Εβδομάδα και ποια ιδιαιτερότητα υπάρχει ως προς την τέλεση αυτών των γεγονότων. Καταρχήν όπως ξέρουμε ξεκινάμε με την Κυριακή των Βαΐων, καθώς μετά το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου έχουμε την Κυριακή των Βαΐων, όπου αποτελεί και την τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής, αλλά και την πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Προφανώς αναφερόμαστε στο γεγονός της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, αφού μετά το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, ο Ιησούς ζήτησε να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα εισέρχεται στην πόλη με ένα γαϊδούρι για να δείξει κιόλας την ταπεινότητά του, καθώς δεν εισέρχεται σαν ένας πολιτικός ηγέτης, ένας βασιλιάς, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι μεταβαίνει προς το πάθος, παρόλο που είναι περίοδος εορτής για την πόλη, αφού έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Βέβαια, πλήθος λαού, επειδή έχει μάθει για το μεγάλο θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, υποδέχεται τον Ιησού στην πόλη, όπως υποδέχονταν στο παρελθόν τους βασιλιάδες, είχαν στρώσει βάγια, σκλαβιά Φινίκων στον δρόμο για να περάσει ο Ιησούς και επιθυμούσαν, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η παράδοση στην Εκκλησία μας και έχει μείνει κιόλας και αυτό το όνομα ως Κυριακή των Βαΐων, ως ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, αλλά και ως απαρχή του θείου δράματος. Προτού όμως δούμε τα γεγονότα έτσι όπως εορτάζονται στην Εκκλησία μας, ας εξηγήσουμε λίγο κάποια πράγματα σχετικά με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Καταρχήν ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα όχι γιατί είναι μεγαλύτερες οι ημέρες ή περισσότερες οι ώρες, αλλά επειδή εορτάζονται πολύ σημαντικά γεγονότα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτή την πορεία της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Επίσης είναι η εβδομάδα όπως ξέρουμε πριν το Πάσχα, ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ
και ολοκληρώνεται μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Να δούμε λίγο για αυτή την ιδιαιτερότητα της Μεγάλης Εβδομάδας, κυρίως ως προς το λειτουργικό χρόνο, διότι υπήρχε η ανάγκη για τη συμμετοχή όσων των περισσότερων ανθρώπων στην τέλεση αυτών των γεγονότων, στην συμμετοχή στις ακολουθίες. Γι' αυτό η Εκκλησία επιτρέπει αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, να ψάλλεται ουσιαστικά ο όρθρος της επόμενης ημέρας το βράδυ, και έτσι προχωράει όλη τη συγκεκριμένη εβδομάδα αυτή η ακολουθία. Δηλαδή το βράδυ της προηγούμενης μέρας έχουμε τέλεση όρθρου της επόμενης. Για να δούμε συγκεκριμένα πώς πρακτικά λειτουργεί αυτό το πράγμα και τι εορτάζουμε την κάθε μέρα. Καταρχήν Μεγάλη Δευτέρα, δηλαδή Κυριακή των Βαΐων βράδυ, κυριαρχούν δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η ζωή του Ιωσήφ, του ενδέκατου γιου του Πατριάρχη του Ιακώβ, του ονομαζόμενου και ως Πάγκαλου, δηλαδή αυτού που ήταν πολύ όμορφος και στην όψη αλλά και στην ψυχή, και προεικονίζει και όλα στην περιπέτεια του Χριστού που πουλήθηκε ως σκλάβος ο Ιωσήφ, αλλά προεικονίζει τον ίδιο τον Χριστό για το πάθος του. Το δεύτερο γεγονός είναι το περιστατικό της άκαρπης σικιάς που ξέρανε ο Χριστός και συμβολίζει τη συναγωγή των Εβραίων και γενικότερα τη ζωή του Ισραηλιτικού λαού που ήταν άκαρπη από καλά έργα. Την Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, έχουμε δύο παραβολές. Η πρώτη είναι των 10 Παρθένων που μας διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, γεμάτοι πίστη και φιλανθρωπία, και η δεύτερη είναι των Ταλάντων που μας διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε εργατικοί έτσι ώστε να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. Μάλιστα τη δεύτερη παραβολή την έχουμε αναλύσει κιόλας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα μαθήματά μας. Μεγάλη Τετάρτη, ουσιαστικά Μεγάλη Τρίτη βράδυ, μερολογιακά Μεγάλη Τρίτη βράδυ, είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα που μετανιωμένη άλυψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της γιατί έδειξε μεγάλη αγάπη και πίστη στον Κύριο. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη μέρα ψάλλεται και το περίφημο τροπάριο της υμνογράφου μοναχής Κασιανής. Προχωράμε στην Μεγάλη Πέμπτη, ημερολογιακά Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, όπου κυριαρχούν τέσσερα γεγονότα. Το πρώτο γεγονός, το οποίο μάλιστα υπάρχει και μέσα στο βιβλίο μας, είναι το πρώτο γεγονός που προβάλλει το βιβλίο μας στο συγκεκριμένο μάθημα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι του Ιερού Νηπτήρα, δηλαδή το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών από το Κύριο, και δείχνει ποια πρέπει να είναι η διακονία των πιστών στην Εκκλησία. Μάλιστα στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη ανάλυση και για αυτό το θέμα. Ακολουθεί ο μυστικός δείπνος, που είναι η παράδοση ουσιαστικά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ονομάζεται μυστικός όχι γιατί ήταν κρυμμένη ή υπάρχει κάποιο μυστικό που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί και υπάρχει μια συνωμοσία. Αποκαλείται έτσι διότι αποκαλύπτεται από τον Κύριο το συγκεκριμένο μυστήριο. Έχουμε επίσης την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών και κλείνουμε με την προδοσία του Ιούδα που αποτελεί και την αρχή του πάθους του Κυρίου. Το δεύτερο και το τέταρτο αναφέρονται επίσης μέσα στο βιβλίο μας και βέβαια για τη σύσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα στο επόμενό μας μάθημα. Προχωράμε Μεγάλη Παρασκευή, ημερολογιακά Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, όπου έχουμε και την κορύφωση του Θείου Δράματος και τελείται η ακολουθία των παθών, όπου θυμόμαστε όλα αυτά τα πάθη και βασανιστήρια του Κυρίου, αναφερόμαστε στα φτισήματα, μαστιγώματα, κοροϊδίες, εξευτελισμούς, τα χτυπήματα, το αγκάθινο στεφάνι,
την σταύρωση και τον θάνατο του Χριστού. Μάλιστα, τότε είναι που διαβάζονται και τα 12 Ευαγγέλια, ονομάζονται έτσι διότι έχουμε να κάνουμε με 12 αποσπάσματα από τα 4 Ευαγγέλια. Και όχι ότι έχουμε 12 Ευαγγέλια όπως ορισμένοι μπορεί να νομίζουν. Περνάμε στο Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή Μεγάλη Παρασκευή πρωί και βράδυ ημερολογιακά, όπου πρώτα γιορτάζουμε την ταφή του Κυρίου και δεύτερον την κάθοδό του στον Άδη, όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Έτσι την Παρασκευή το πρωί τελούνται οι ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών και στις 12 η ώρα το μεσημέρι έχουμε την αποκαθήλωση. Την ταφή δηλαδή του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αρημαθέας και τον Νικόδημο τον Φαρισαίο που ήταν μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου και κρυφός μαθητής του Χριστού. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ημερολογιακά ψάλλονται τα εγκόμια και έχουμε βέβαια και την περιφορά του επιταφείου. Και έχουμε την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή Μεγάλο Σάββατο ημερολογιακά πρωί και τη νύχτα. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί έχουμε τη λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση, είναι το προανάκουσμα ουσιαστικά της Ανάστασης, όπως αναφέρεται στους ύμνους, και η προσμονή της λύτρωσης της κτήσης από τη φθορά και το θάνατο. Το Μεγάλο Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ουσιαστικά την Ανάσταση του Κυρίου, την ήττα του θανάτου και την αφή κιόλας του Αγίου Φωτός στον κόσμο από τον Πανάγιο Τάφο. Την επόμενη ημερολογιακά μέρα, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, στις 11 ή το απόγευμα, πολλές φορές τελούνταν αυτή η ακολουθία το απόγευμα για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν το πρωί, κυρίως εξαιτίας ιδιαίτερων συνθηκών, αν χρειαζόταν να εργαστούν ή οτιδήποτε, ανάλογα βέβαια και με την περιοχή, τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου διαβάζεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου το Ιερό Ευαγγέλιο και διατρανώνεται η νίκη του θανάτου και η εποχή της Καινούριας Διαθήκης. Αυτή ουσιαστικά ήταν μια παρουσίαση των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας όπως εορτάζονται με βάση το λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας και μας δίνουν όλο αυτό το πλαίσιο και θα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο μάθημα να αναπτύξουμε 4 σημαντικές έννοιες, 4 σημαντικά θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα και είναι αυτά που προβάλλονται κιόλας από το βιβλίο μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.